Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι όμοιροι του περίφημου παραβόλου των 3 ευρώ, 12.000 εκπαιδευτικοί έχουν αποκλειστεί από τους πίνακες αναπληρωτών. Χτυπούν καμπανάκι κινδύνου πάρα πολύ και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών. Ο Γιώργος ο Μακράκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη με τους συναδέλφους σας να αγωνιούν προκειμένου να υπάρξει κάποια απόφαση να ξεμπλοκάρει το σύστημα και να μπορούν να συμμετέχουν στους πίνακες αναπληρωτών. Δυστυχώς όχι. Από το καλοκαίρι που υπήρξε το ζήτημα με τους απορριφθέντες που όπως είπατε και εσείς φτάνουν και έως και στις 12.000 εκπαιδευτικούς που πολλοί από αυτούς από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν άνεργοι ενώ προηγουμένως υπηρετούσαν για πολλά χρόνια το δημόσιο σχολείο, παρόλο τις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού, παρόλο και τις πολιτικές δεσμεύσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας ότι μέσα σε αυτή την χρονιά θα ρυθμιστεί θεσμικά αυτό το ζήτημα προκειμένου να ενταχθούν στους τελικούς οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ ώστε να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν είτε μία θέση ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είτε το τρέχον σχολικό έτος, το οποίο φυσικά χάθηκε καθώς δεν έχει υπάρξει κάποια ρύθμιση, είτε ως μελλοντικά για τους επόμενους διορισμούς. Δυστυχώς, παρά τις πολιτικές δεσμεύσεις του προηγούμενου Υπουργού Εσωτερικού, του κ. Θεοδωρικάκου και της κ. Κεραμέως από το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, καμία θεσμική πρωτοβουλία και παρά και τη συζήτηση και τις υπηρετήσεις που έχουν κάνει και τοπικοί βουλευτές εδώ του Νομού Ηρακλείου στη Βουλή, δεν έχει δυστυχώς λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, όπως είπατε. Και θα αποκλειστούν οι άνθρωποι, συνάδελφοί σας, και από την επόμενη διαδικασία τοποθέτησης. Ακριβώς. Και να πω εδώ, να σημειώσω ότι εφόσον βγουν οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ σε λίγο διάστημα, οι οποίοι είναι σχεδόν έτοιμοι και ακούγεται ότι μέχρι και το Μάρτι θα έχουν κοινοποιηθεί. Αν δεν υπάρξει μία λύση, και γι' αυτό και μπράβο σας που το αναδεικνύετε και σήμερα το ζήτημα αυτό, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πιέσουμε προκειμένου να υπάρξει θεσμική λύση για αυτούς τους ανθρώπους, θα μείνουν εκτός πινάκων για τα επόμενα 2 έτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικογένειά τους, για τον προγραμματισμό τους, για την εργασία τους. Δηλαδή 12.000 άνθρωποι εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας και με τον νόμο που λένε για τα επόμενα 2 έτη. Και μην ξεχνάμε την αιτία, έτσι, ότι η αιτία είναι για ένα παράβολο το οποίο οι περισσότεροι εξ αυτών το πλήρωσαν κανονικά, απλά λόγω λαθών και του ίδιου του τραπεζικού συστήματος μέσω της πλατφόρμας, είτε για λόγους τεχνικούς κυρίως ζητήματος, για ένα παράβολο των 3 ευρώ ή μια λάθος συμπλήρωση του αριθμού παραβόλου, γιατί μπερδεύτηκαν πάρα πολλοί από αυτούς με την τραπεζική πλατφόρμα, δυστυχώς θα μείνουν εκτός εργασίας. Κύριε Μακράκη, σε επίπεδο περιφέρειας δεν δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μένουν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, πόσοι εκπαιδευτικοί είναι? Είχαμε κάνει μια πρώτη καταγραφή προσπαθώντας να αποτυπώσουμε τον αριθμό σε επίπεδο νομού Ηρακλείου αρχικά. Είχαμε δει ότι εν ενεργεία οι άνθρωποι καταρχάς που δούλευαν και από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν χωρίς δουλειά ήταν πάνω από 50 άτομα στον νομό Ηρακλείου. Σε επίπεδο, καταλαβαίνετε, περιφέρειας Κρήτης, ο αριθμός σίγουρα είναι τριψήφιος. Και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Επιμένουμε, προσπαθούμε, ωστόσο έχουμε φτάσει στο παραπέντε και καλούμε ξανά και τον νέο πλέον Υπουργό Εσωτερικών και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να έστω και στο παραπέντε να δουν το θέμα πιο ζεστά. Προκειμένου... Η επόμενη τοποθέτηση πότε θα πραγματοποιηθεί, κύριε Μακράκη, αναπληρωτών? Περιμένουμε, όπως έχει καταγραφεί με ενημέρωση και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Νομού Ηρακλείου, τις επόμενες μέρες αναμένεται μία την πληρωματική φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κενά και αρνήσεις που προέκυψαν από τις τελευταίες τοποθετήσεις. Ο αριθμός τους πάνω κάτω μπορεί να υπολογιστεί? Όχι, δεν μπορεί να υπολογιστεί, διότι δεν έχουμε σαφή στοιχεία ακόμα. Απλά να πούμε ότι με τις τελευταίες προσλήψεις που έγιναν αρχές αυτής της χρονιάς, ευτυχώς καλύφθηκαν κενά και κυρίως το κομμάτι της
παράλληλη στήριξη που το είχατε αναδείξει για την εκπομπή σας, τα οποία υπήρχαν πάρα πολλά κοινά σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και μακάρι να λάβετε και μία απάντηση. Θέμα πολιτικής βούλησης και μόνο είναι. Ακριβώς. Έχει μείνει, όπως το λέτε, θέμα πολιτικής βούλησης, προτεραιότητας και ελπίζουμε να λυθεί έστω στο παραπέντε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.